Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΕ, από το 12 εδάφιο θα διαβάσουμε. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο που φαίνονται αιρέσεις, καθώς είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι είναι ανάγκη μεταξύ μας να υπάρχουν και αιρέσεις για να γίνονται φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι από τον καρπό τους. Πώς γίνεται φανερός ο δόκιμος? Από την καρποφορία του. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει κακό καρπό και δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει κακό καρπό. Διαβάζουμε από το 12 εδάφιο. Πολύ ενδιαφέρον σημείο. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται, σελίδα 1018, εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, αν καθ' υπόθεσιν δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κυθμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτε και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωσιν εν το Αδάμ, με το προπατορικό αμάρτημα, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Ύστερον θέλησε το τέλος, όταν παραδώσει την Βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην, διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, διότι πάντα υπέταξεν εις τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερόν είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξας σε αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθός είναι σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα σε αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Στην Εκκλησία λοιπόν τότε των Κορινθίων υπήρχε μια αίρεση ιδιαίτερη. Θα τολμούσα να πω ότι ήταν αίρεση απολίας, γιατί πίστευαν ότι η ελπίδα τους εις τον Χριστό είναι για εδώ τη γη, για τη ζωή μας εδώ στη γη, καθώς είναι εγγεγραμμένο βεβαίως ότι θα μας δώσει ζωή και αυτή είναι αυθονία. Και πίστευαν ότι αυτό τελειώνει η ευλογία του Θεού στη γη. Και ο Κύριος λέει ότι αν πραγματικά πιστεύουμε και ελπίζουμε εις τον Χριστόν μόνο για τη ζωή αυτή, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων, πιστών και απίστων. Και τι πίστευαν αυτοί? Ότι δεν υπάρχει Ανάστασης, αλλά ενσωματική μορφή. Όπως θα δούμε, πίστευαν δηλαδή ότι και ο Χριστός, και τώρα ακόμη το πιστεύουν δυστυχώς αυτοί οι οποίοι μιλάνε για παρθενογέννηση, δηλαδή ότι ο Χριστός γεννήθη χωρίς να χαθεί η παρθενία της Μαρίας
άρα γεννήθη εν πνευματική μορφή. Επίσης εσταυρώθη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά εν πνευματική καταστάση, δηλαδή δεν πόνεσε, δεν ταλαιπωρήθηκε. Απέθανε και ανεστάθη, ανεστήθη ως πνεύμα. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, φοβερή αίρεσης. Επαναλαμβάνω, αυτό κηρύτεται και τώρα από πολλά, ιδίως μέσα από τα μεγάλα δόγματα. Και το κλασικό παράδειγμα που από εκεί αποδεικνύεται αυτή η αίρεση της απολίας, η παρθενογέννησης. Η Παρθένος εγέννησε χωρίς να χάσει την παρθενία της. Άρα τι γέννησε? Ένα πνεύμα. Θα έλεγα ένα φάντασμα. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι εκ τούτου γνωρίζεται το Πνεύμα του Θεού από το Πνεύμα του Διαβόλου. Παν Πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει παρθενογέννησης, ήλθε εν σαρκή. Και παν Πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το Πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο και ενεργεί μυστηριωδώς. Το Πνεύμα του Αντιχρίστου είναι εν το κόσμο. Αλλά υπάρχει και μία παρόμοια όραση, αίρεσης απολίας πάλι. Όποιοι δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός θα έλθει εν σαρκή, αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, μας το εξηγεί πολύ καλά ο Λόγος του Θεού στην επιστολή, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, μετά την Ανάστασή Του, απεκαλύφθη στους μαθητάς Του και μάλιστα λέγει στους 12, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του Κλεόπα και του Λουκά κατά πάσα πιθανότητα, και τον περάσανε φάντασμα και φοβήθηκαν και τους είπε: ψηλαφίσατε με, δέστε με, διότι φάντασμα, πνεύμα, δηλαδή Ανάσταση πνευματική, πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και υπόν τούτο έδειξεν εις αυτούς τους χείρας και τους πόδας. Εγεννήθη λοιπόν εν σαρκή με σάρκα και αίμα, γι' αυτό πέθανε, αλλά αναστήθη με σάρκα και οστά, γι' αυτό και δεν πεθαίνει ο αναστημένος Ιησούς. Μυστήριο βέβαια, μέγα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Επαναλαμβάνω, μυστήριο μέγα. Ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του με έναν μοναδικό τρόπο. Γενόμενος υπήκος κατά πάντα στον Πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πάνω στο θάνατο βέβαια πόνεσε. Τρύπησαν τα χέρια του, τα πόδια του, βάλανε κάνθινο στέφανο, τον τριχωμάτισαν, τον μαστίγωσαν, και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και εν τη δικαιοσύνη του ο Θεός τον ανέστησε με σωματική μορφή, όχι με σάρκα και αίμα, γιατί αυτά δεν κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά με σάρκα και οστά, που αυτά κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τα άφθαρτα, το φθαρτό, όπως και σε εμάς, εκείνη τη στιγμή θα ενδυθεί αυθαρσία
και το θνητό εκείνη τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας θα ενδυθεί αθανασία. Και τότε θα λάβει χώρα το γεγραμμένο «κατεπόθη ο θάνατος ενίκη». Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εάν λοιπόν αυτοί ισχυρίζονται ότι ανάστασης νεκρών εν σωματική μορφή δεν υπάρχει, τότε βεβαίως ούτε ο Χριστός αναισθήθη εν σωματική μορφή. Άρα το κήρυγμά μας ότι πέθανε εν ταλαιπωρία και πόνο μεγάλο και αναισθήθη κατά τη δικαιοσύνη του Θεού και για τη δικαιοσύνη τη δική μας, αναμάρτητοσον. Άρα, εάν ο Χριστός αναισθήθη, δεν αναισθήθη, τότε το κήρυγμα ημών ήταν μάταιο. Ματέα δε και η πίστη σας. Αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πολύ σοβαρό. Να πιστεύουμε κατά πάντα ακριβώς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Χωρίς να προσθέτουμε, χωρίς να αφαιρούμε. Κατά πάντα, μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα και μόνο δια το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται όλη η δικαιοσύνη του Θεού. Και μόνο δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει πλέον από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα και από ευλογία σε ευλογία, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Δόξα να έχει ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών, τον οποίον αν δεν αναστένονται κατά την αίρεση αυτή της απολίας οι νεκροί εν σωματική μορφή, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Αλλά ο Χριστός ανεστήθη, γιατί αλλιώς η πίστη μας είναι ματαία. Πόσο σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, είναι η πίστη μας να είναι και να στηρίζεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί αλλιώς είναι ματαία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ, εάν δεν υπάρχει σωματική ανάσταση των ανθρώπων, απολέστησαν. Δεν θα αναστηθούν κι αυτοί. Άρα ελπίζουμε στον Χριστό μόνο για τη ζωή αυτή και είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Ελεηνότεροι. Ξέρετε τα πει ελεηνότεροι. Εάν δηλαδή δεν πιστεύουμε στις αλήθειες του Ευαγγελίου, δεν πιστεύουμε ακριβώς στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, τότε είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Ο Χριστός όμως ανέστη εκ νεκρών. Και προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Το ανέστη εκ νεκρών σημαίνει πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτό θα πει πρωτότοκος εκ των νεκρών που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πρώτος ανεστημένος εκ των νεκρών άνθρωπος, ο οποίος εισήλθε πραγματικά και κάθισε στο θρόνο του Θεού. Πρωτότοκος εκ των νεκρών και έγινε η απαρχή των πεθαμένων. Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το λέω εκ των προτέρων, είναι η παγκόσμια αποκαταλλαγή, λέγεται η αίρεση αυτή της απολίας, δηλαδή η παγκόσμια σωτηρία όλων και ο διάβολος θα σωθεί στο τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει απώλεια, δεν υπάρχει αιώνια καταδίκη. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, πού το στηρίζουν την παγκόσμια αποκαταλλαγή, στο 21 εδάφιο και δύο στο 22. Διότι επειδή ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου ήρθε η Ανάσταση των νεκρών. Και ακούτε,
επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωσιν εν το Αδάμ, αυτό είναι αλήθεια, είναι το προπατορικό αμάρτημα, όλοι αποθνίσκουνε εν τη αμαρτία του Αδάμ, με βάση το προπατορικό αμάρτημα, και προχωράνε ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Όλοι αποθνίσκουν εν το προπατορικό αμαρτήματι και όλοι θα ζωοποιηθούν, θα αναστηθούν εν το Χριστό. Φοβερή αίρεσης. Δεν θα αναστηθούν όλοι. Υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, Ανάσταση η ζωή αιώνιων και υπάρχει Ανάσταση εις απώλεια αιώνιων. Φοβερή αυτή η αίρεση της απώλειας, αποκαταλλαγή των πάντων λέγεται, και κηρύτεται τώρα. Και μάλιστα κηρύτεται όχι από τα μεγάλα δόγματα Ορθόδοξη και Καθολικό περισσότερο, αλλά από διαμαρτυρόμενους. Φοβερό. Οι διαμαρτυρόμενοι έχουν, όχι όλοι, αρκετοί, οι μερικοί, οι κάποιοι διαμαρτυρόμενοι έχουν αυτή τη διδασκαλία, ότι ο Θεός είναι αγάπη και επειδή είναι αγάπη όλους θα τους σώσει, και μάλιστα μετατρέπουν τη χάρη του Θεού σε ασυδοσία. Φοβερό. Ο Θεός δεν κάνει χάρη, ναι. Γιατί σε μερικούς κάνει, δεν κάνει σε όλους. Τι είναι, προσωπολήπτης ο Θεός? Και στηρίζονται σε πολλά εδάφια, το σημαντικότερο όμως είναι αυτό, ότι πάντες, το ξαναδιαβάζω, αποθνίσκουνε, πεθαίνουνε εν το Αδάμ και πάντες θα αναστηθούνε εν το Χριστό. Βέβαια, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πάντες που θα αναστηθούν εν το Χριστό είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Μόνο όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού σώζεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά εκείνο επίσης που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε λίγο παρακάτω το 35 εδάφιο, αλλά κάποιος θα πει πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται ξανά. Ανασταίνονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται ξανά? Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, άφρον, εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Πρέπει πρώτα να πεθάνει και μετά θα αναστηθεί. Αυτό που σπέρνεις, σπέρνεις ένα μικρό σποράκι. Αυτό το οποίο σπέρνεις, αν δεν πεθάνει, δεν ανασταίνεται, και εξηγεί. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύτου τυχών, ιτινός των λοιπόν σπερμάτων. Έτσι και ο Θεός δίδει σε αυτό σώμα, καθώς η θέλησε εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Αυτή είναι η φύση. Αυτή είναι πραγματικά η δόξα του Θεού. Άλλος παίρνεις ένα κόκκο συνάπεως και τι βγαίνει? Ένα δέντρο. Τι παίρνεις? Ένα σώμα νεκρό και τι βγαίνει? Ένα σώμα αναισθημένο, αιώνιο. Αλλά αν δεν πεθάνει δεν θα αναστηθεί, και εξηγεί τώρα πάρα πολύ καλά. Είναι σώματα, όχι, από το 39. Πάσα σάρξ δεν είναι αυτή η σάρξ, αλλά άλλη μένει σάρξ των ανθρώπων, αλλά άλλη δε η σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθείων, άλλη των πτηνών.
και μεταξύ των ανθρώπων. Είναι σώματα επουράνια και είναι και σώματα επίγεια. Άλλη όμως είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη των επιγείων. Άλλη είναι η δόξα δηλαδή του ανεστημένου στον ουρανό ανθρώπου και άλλη η δόξα του ανθρώπου στη γη, και ας είναι ευλογημένη και αυτή, και ας είναι και αυτή εναφθονία. Όπως άλλη είναι η δόξα του ηλίου που είναι αυτόφωτος, και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Και τώρα εξηγεί με λεπτομέρειες την Ανάσταση. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών εν σωματική μορφή σπείρεται εμφθορά το φθαρτό σώμα, το θνητό σώμα σπείρεται εφθορά, αλλά όταν ανίσταται, όταν ανασταίνεται, ανίσταται εν αυθαρσία. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το μέλλον μας και πόσο απλά το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Σπείρεται η αιώνιος ζωή στο φθαρτό σώμα και στο θνητό σώμα. Ανασταίνεται δε ο άνθρωπος με άφθαρτο και αθάνατο σώμα, αιώνιο σώμα. Φοβερό το θαύμα αυτό. Και εξηγεί. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Και εξηγεί. Σπείρεται σώμα ψυχικών, ζωικό το λέει αλλά είναι λάθος, σπείρεται σώμα ψυχικών, η ψυχή του ανθρώπου, ανίσταται σώμα πνευματικό. Τι διαφορά έχει? Ψυχή μετά το θάνατο ή θα πάει στον Άδη εάν δεν έχει δεχτεί το Χριστό, ή θα πάει στον Παράδεισο και θα περιμένει την Ανάσταση. Το πνευματικό σώμα όμως είναι αυτό μετά την Ανάσταση. Το μετά την Ανάσταση είναι το πνευματικό σώμα. Είναι σώμα ψυχικό και είναι σώμα και πνευματικό. Έτσι είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε με ψυχικό σώμα. Εις ψυχήν ζώσαν. Έτσι επλάστη ο Αδάμ. Με το χώμα και με τα χέρια του τον έπλασε ο Θεός. Ενεφύσισε εκ το πνεύματός του και μεταμορφώθηκε, έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσα, με σώμα ψυχικό. Όμως, ο έσχατος Αδάμ έγινε εις πνεύμα, και προσέξτε τη λέξη, ζωοποιούν. Δηλαδή, ζωοποιείται το πνεύμα. Έχει ζωή αιώνιο. Πνεύμα το οποίο είναι ζωοποιών, ζωοποιούμενων. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά πρώτα το ψυχικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος ο άνθρωπος είναι εκ της γης, και τώρα το εξηγεί ακόμη καλύτερα. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός, πλασμένος από χώμα. Ο Αδάμ, εγώ εδημιουργήθην κατ' εικόνα του Αδάμ, άρα χωικός. Επειδή με δημιούργησε και με έπλασε ο Θεός, όχι καθ' ομοίωση, κατ' εικόνα του Αδάμ, μόνο. Και μάλιστα κατ' εικόνα Θεού. Δημιούργησε τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού δημιούργησε και μένα. Αλλά όχι καθ' ομοίωση, όχι πνευματικό σώμα, χωικό σώμα. Γι' αυτό και μεγαλώνει, γερνάει, αρρωσταίνει, θνητό πεθαίνει, φθαρτό φθύρεται, και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο φθύρεται το σώμα του ανθρώπου.
Ο πρώτος λοιπόν άνθρωπος ή το εκ της γης χωικός. Ο δεύτερος Αδάμ, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ποιος είναι λοιπόν ο δεύτερος Αδάμ? Ο Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος Αναστάς εκ νεκρών. Ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός είναι ο δεύτερος Αδάμ. Και εμείς με την αναγέννηση από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο γινόμεθα κατά την εικόνα, όχι επλάστημεν, γινόμεθα κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση του Θεού, καθώς μοιάζουμε στο Χριστό. Όμοιοι με το Χριστό. Και έχουμε και όμοια συνέχεια με το Χριστό. Ο οποίος ο χωικός τέτοιχε και χωική. Όποιος όμως είναι ο υπουράνιος, τέτοιοι είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει εν τέλει και την εικόνα του επουρανίου. Κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού και την εικόνα του επουρανίου. Τώρα όμως επανερχόμεθα στην Ανάσταση του Χριστού. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Όπως λέει η Γραφή, έγινε απαρχήτων και κινημένων. Διότι ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, διαβάσαμε, και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Καθώς πάντες η αίρεση απολίας αποθνίσκωση είναι το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουν συζωοποιηθεί εν το Χριστό. Η ερμηνεία όμως είναι έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ένας-ένας. Ο Χριστός ο πρώτος. Πρωτότοκος εκ των νεκρών και θα γίνει μετά πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Πρώτος, απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Και εδώ είναι κάτι που πολλοί το παρερμηνεύουν, τη λέξη παρουσία. Θεωρούν όταν διαβάζουν τη λέξη παρουσία ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και έτσι κάνουνε φοβερό λάθος να περιμένουνε τον Αντίχριστο και όχι τον Χριστό, θεωρούντες ότι η αρπαγή θα γίνει εν τη Δευτέρα Παρουσία. Και το θεωρούν και Αποκάλυψη, αλλά είναι αίρεση απολίας. Θα γίνει η αρπαγή και ύστερα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Η λέξη παρουσία όταν αφορά τους χριστιανούς εννοεί την αρπαγή. Η λέξη παρουσία όταν αναφέρεται στους ανθρώπους εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό μπερδεύει πάρα πολύ και έχω πραγματικά, δεν ξέρω να το έχω γράψει, ναι, υπάρχουν 7 χαρακτηριστικά της λέξης παρουσίας για την αρπαγή της Εκκλησίας και υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά για τη λέξη της Δευτέρας Παρουσίας. Τώρα να μην τα διαβάσω, αλλά όταν αναφέρεται τη λέξη παρουσία για την Εκκλησία, για τους πιστούς, είναι η αρπαγή. Και όταν αναφέρεται η παρουσία για τους ανθρώπους, τότε μιλάμε για τη Δευτέρα Παρουσία. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πάνω σε αυτό και μέσα στην Εκκλησία μας έχει παρουσιαστεί τελευταία αυτή ως αποκάλυψη η φοβερή ψευδοδιδασκαλία που οδηγεί τους ανθρώπους να περιμένουν να ζήσουν την εφταετία του Αντίχριστου, περιμένουν τους ανθρώπους να δουν τον Αντίχριστο, να περάσουν τις πληγές και τότε να έρθει ο Κύριος να τους παραλάβει. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Χάνεται όλη
η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί επιμένουνε κιόλας, θεωρώντας ότι ο Θεός τους το αποκάλυψε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από ψευδοδιδασκάλους και ψευδοδιδασκαλίες ανθρώπινες. Πρέπει να μένουμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία. Συνεχίζω λοιπόν. Έκαστος κατά την δία αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπτα όσοι είναι του Χριστού με την αρπαγή της Εκκλησίας, εν την παρουσία αυτού. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν παραδώσει, ακούτε τι λέει, όταν παραδώσει ο Χριστός τη Βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα. Ο Χριστός δηλαδή τώρα είναι βασιλεύς και δεσπότης. Για τη χιλιετή βασιλεία ιδιαιτέρως, μόνο για 1000 χρόνια. Όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, τότε θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση και θα είναι ένας δυνάστης, ο Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, και αυτός θα είναι βασιλεύς των βασιλευόντων αιωνίως και Κύριος των κυριευόντων αιωνίως. Στη χιλιετή βασιλεία που είναι για 1000 χρόνια και ο Χριστός θα είναι και βασιλεύς και δεσπότης και μεσίτης, και εμείς θα είμαστε βασιλείς και μεσίτες. Ενώ μετά τη χιλιετή βασιλεία θα είμαστε βασιλεύοντες αιωνίως και κυριεύοντες αιωνίως. Αιώνια ζωή. Όταν λοιπόν στο τέλος ο Χριστός παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεόν, δηλαδή όταν καταργήσει, προσέχετε, πάσαν αρχήν, πάσαν εξουσίαν και πάσαν δύναμην αγγελικών δυνάμεων. Γιατί ο διάβολος θα ριχθεί στη γέννα του πυρός μετά τη χιλιετή βασιλεία, δεν θα υπάρχει πια το χερούβι το επισκιάζον, και βασιλεύοντες και κυριεύοντες θα είναι οι νύμφοι, τα παιδιά του Θεού, συγγνώμη που το λέω Κύριε μου έτσι, εμείς με τη χάρη του Χριστού αιώνια. Δεν θα υπάρχουν πια αρχές, εξουσίες και δυνάμεις, αλλά εμείς λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς δεν ξέρετε ότι θα κρίνετε και τους αγγέλους. Και πότε εμείς θα κρίνουμε τους αγγέλους? Όταν θα καταργηθούν. Θα καταργηθεί πάσα αρχή, πάσα εξουσία και πάσα δύναμη. Γιατί? Διότι πρέπει να βασιλεύει ο Χριστός έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδα αυτούς. Πρέπει να βασιλεύει ο Χριστός μέχρι να θέσει όλους τους εχθρούς του κάτω από τους πόδα αυτού. Και ακούστε τι λέει. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Και αυτό φαίνεται στην Αποκάλυψη στο κάπα κεφάλαιο, απλώς το διαβάζω. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο θάνατος είναι των σωμάτων και ο Άδης είναι των ψυχών. Και ο θάνατος που πεθαίνουν τα σώματα και ο Άδης που πηγαίνουν οι ψυχές οι αμαρτωλές θα ρυφθεί στη γέννα του πυρός και τελειώνουν τα πάντα. Και τότε έσχατος εχθρός καταργεί το άνθρωπος και εξηγεί, διότι τα πάντα υπέταξεν ο Θεός υπό τους πόδας του Χριστού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερόν δε είναι ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Εξαιρείται δηλαδή ο Θεός, ο υποτάξας εις τον Χριστόν εις αυτόν τα πάντα. Και όταν υποταχθώς εις τον Χριστόν τα πάντα, τότε έρχεται το τέλος. Τότε και αυτός ο Υιός θα υποταχθεί
τι ωραία τάξεις είναι αυτή που έχει βάλει ο Θεός στο σχέδιό Του. Όταν ο Θεός υποτάξει τους πάντες και τα πάντα κάτω από τον Χριστό, τότε και αυτός ο Χριστός θα υποταχθεί στον Θεό και αυτός ο Χριστός θα γίνει πάλι ένα με το Θεό, όχι ίσα με το Θεό, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα δύσκολο, που δεν είναι δύσκολο εδάφιο, εφόσον ξέρουμε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, επειδή τι θέλουσιν κάνει οι βαφτιζόμενοι υπέρ των νεκρών? Εάν το όντι νεκροί δεν αναστέρονται, γιατί και βαφτίζονται υπέρ των νεκρών? Και θα τολμούσα να πω, η ερμηνεία είναι έπειτα τι θα πετύχουν αυτοί που βαφτίζονται εάν μένουν για πάντα νεκροί και δεν αναστένονται. Αν οι νεκροί δεν αναστένονται, τότε για αυτοί βαφτίζονται, αφού θα παραμείνουν νεκροί. Για ποιοι είναι αυτοί που βαφτίζονται υπόρ των νεκρών? Εγώ, όταν βαφτίστηκα εκεί, βαφτίστηκα και έγραψε ο Θεός το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής και έχω ζωή αιώνιον. Μετέβην εκ του θανάτου στο βαφτιστήρι στην αιώνιον ζωή. Πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ότι εμείς είμαστε ζώντες εν Χριστώ Ιησού. Ζώντες. Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε πλέον νεκροί δια τις αμαρτίες μας και δια τις παραβάσεις μας, αλλά ο Θεός μας ανέστησε ώστε να μην περπατάμε πλέον κατά το πολίτευμα του κόσμου. Μας ανέστησε εκ των νεκρών εδώ, πιστεύοντας πραγματικά στο θάνατο του Χριστού, γινόμεθα σύμμορφοι με το θάνατο του Χριστού, πιστεύοντας στο βάφτισμα, στην ταφή του Χριστού, γινόμαστε σύμμορφοι της ταφής του Χριστού δια του βαφτίσματος, και πιστεύοντας στην Ανάσταση, γινόμεθα βγαίνοντας από το νερό, σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε δεν περπατάμε πια κατά το πολίτευμα του κόσμου, ούτε κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερα στους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πριν ανεστράφημεν κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών μας, ώστε ήμεθα ως και η λυπή εκφύσεως τέκνα οργής. Τώρα όμως δεν είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής, τώρα είμαστε εκ της Αναστάσεως τέκνα ευλογίας, τέκνα Θεού. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτόν ο Θεός έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Γιατί? Διότι ο Θεός πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην ο Θεός Πατέρας, δια την πολλήν αγάπην με την οποία ενηγάπησε ημάς, και ενώ εμείς είμαστε νεκροί δια τα αμαρτήματά μας, μας ανέστησε μετά του Χριστού. Συνετάφημεν μετά του Χριστού και συνανέστημεν μετά του Χριστού. Κύριε Θεέ μου, για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτής, αυτού, δια της εις ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Καθώς κατά χάριν είμαστε σε σωσμένοι και τούτο Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, αλλά δια της πίστεως. Ώστε λοιπόν είμαστε σε σωσμένοι, είμαστε ζωντανοί εν Χριστώ Ιησού. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Μέχρι πριν μας προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, είμαστε νεκροί για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις μας. Ξέρετε, θα πει νεκροί, δεν είχαμε ζωή αιώνια. Νεκροί.
μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, μας αποκάλυψε ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός Τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, μας φανέρωσε ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Εμείς δεχθήκαμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον και ανεστημένο, και ο Θεός μας μεταμόρφωσε από τέκνα οργής σε τέκνα Θεού, δηλαδή κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Ιησού Χριστού, που θα συμβασιλεύσουμε μετά του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε Θεέ μου, αγαπημένα μου αδέλφια, μακάρι είμαστε, μακάρι είμαστε. Δεν ξέρω πόσο χρονό είσαι, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, αλλά είσαι μακάριος. Είσαι μακάριος γιατί έχεις ζωή και αυτή η εναυθονία, και θα είσαι κληρονόμος της αιωνίου ζωής. Με μία προϋπόθεση όμως. Όχι, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, εάν εμένεις προς καρτερών στα τέσσερα διατάγματα του Θεού, στη διδαχή των Αποστόλων, κάθε μέρα στην κλάση του άρτου, κάθε Κυριακή, στην κοινωνία με τ' αλλήλων, ποιες είναι οι παρέες σου, την Κυριακή με ποιους συντρώγεις, και τέλος τις προσευχές. Αυτός έχει ζωή και αυτή η εναυθονία εδώ στη γη, και το όνομά Του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτός που εμένει, είναι προς καρτερών. Δεν έρχεται στην Εκκλησία όποτε τύχει, όποτε λάχει. Και αν κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία με τ' αλλήλων και στις προσευχές, το αποτέλεσμα είναι, και το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τότε είσαι υπηρέτης του Χριστού και οικονόμος όλων των μυστηρίων του Θεού. Ξέρετε τι θα πει οικονόμος? Σου αποκαλύπτονται τα πάντα. Αλλά υπηρέτης Χριστού, περπατάς ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν έχεις αποκάλυψη, έχεις ψευδοδιδασκαλίες και αιρέσεις. Και αν είσαι υπηρέτης των αδελφών σου κατά το χάρισμα, κατά τη δυνατότητα που σου εδόθη να υπηρετείς τους ελάχιστους των αδελφών σου, τότε ο Κύριος σε κάμει διαχειριστή της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει, αδελφοί αγαπητοί, τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι πλήρως το σύνολο της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε να σας το φανερώσει ο Θεός. Είναι συγκλονιστικό να σου δείξει ο Θεός τι σημαίνει πολυειδής χάρις του Θεού. Δεν το αξίζεις για τη χάρη του Θεού, πόσο μάλλον για την ποικίλη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ποικίλη χάρη του Θεού. Δηλαδή δεν είναι μόνο μία κατάσταση, είναι το σύνολο της αγάπης του Θεού Πατρός, της χάρης του Χριστού και της κοινωνίας του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα από αυτά σου αποκαλύπτεται η πολυειδής χάρης του Θεού, και όχι μόνο σου αποκαλύπτεται, σου δίνει και την εξουσία να τη διαχειρίζεσαι. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω.
εάν κάνετε όσα εγώ εντέλομαι σε εσάς. Και τι εντέλεται ο Χριστός? Τι εντέλεται? Να γίνεις υπηρέτης του Χριστού και υπηρέτης των αδελφών σου. Υπηρέτης του Χριστού για να σας αποκαλύπτονται όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ουδέν και κρυμμένων. Και υπηρέτης όλων των αδελφών σου, όχι κατ' επιλογή ούτε εν προσωποληψία, όλων των αδελφών σου, με οδηγία Πνεύματος Αγίου, γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και τότε θα γνωρίσεις την ποικίλη χάρη του Θεού και όχι μόνο θα τη γνωρίσεις, θα την απολαμβάνεις και όχι μόνο θα την απολαμβάνεις, θα τη διαχειρίζεσαι εις δόξαν και επένων Θεού, εις υπηρεσίαν των αδελφών σου. Αμήν.